βασιλιάς Κωνσταντίνος έρχεται στο Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη για να παραστεί στην αναμνηστική τελετή που έγινε με την ευκαιρία της επετείου των μαχών των σωμάτων ασφαλείας για την καταστολή του κομμουνιστικού κινήματος του Δεκεμβρίου 1944. Το αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ των πεσών των ανδρών της χωροφυλακής, της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος παρακολουθούν ο βασιλιάς, η διάδοχος, οι υπουργοί, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, άλλοι επίσημοι και συγγενείς των θυμάτων. Στη σχολή πυροβολικού στο Μεγάλο Πεύκο γιορτάζεται με επίσημη τελετή η εορτή της Αγίας Βαρβάρας, που είναι η προστάτης του πυροβολικού. Παρευρίσκονται ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο υφυπουργός Εθνικής Αμήνης, ο πρόεδρος της Βουλής και η στρατιωτική ηγεσία. Με εξαιρετική λαμπρότητα γιορτάστηκε πάνω στο θωρυκτό Αβέροφ, που είναι αγκυροβολημένο στον πόρο, η επέτειος των ναυμαχιών των Βαλκανικών πολέμων. Η σκέψη όλων μας στρέφεται περήφανα στις ιστορικές εκείνες ημέρες, ενώ η παρουσία του βασιλιά μας στη γιορτή υπογραμμίζει τη δόξα και το μεγαλείο τους. Στην τελετή τιμητική θέση έχουν οι επιζώντες ναυμάχοι μας. Πριν από 22 χρόνια, οι Έλληνες αντάρτες και Άγγλοι κομάντος ανατείναξαν τη γέφυρα του Γοργοποτάμου, με αποτέλεσμα να παρεμποδιστεί η μεταφορά γερμανικού πολεμικού υλικού στη Βόρειο Αφρική. Στον εφετινό εορτασμό της επετείου, έκρηξης μιας παλαιάς νάρκης προκάλεσε ένα τραγικό δυστύχημα που βύθισε σε πένθος ολόκληρο το έθνος. 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 51 τραυματίστηκαν. Στη Μητρόπολη των Αθηνών έγινε αρχιερατικό μνημόσυνο του Νικολάου Πλαστήρα. Παρέστησαν οι αδελφοί του, ο πρόεδρος της Βουλής, υπουργοί, πολλοί βουλευτές και παλαιοί συνεργάτες του αημνήστου στρατηγού. Στην Πάτρα γιορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Ανδρέα. Μετά τη δοξολογία έγινε η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου με τη συμμετοχή πολλών επισήμων και των τοπικών αρχών. Η εφετινή τελετή έχει ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα γιατί γίνεται και η λιτάνευση της Κάρας του Αγίου, την οποία παρακολουθούν πολλοί προσκυνητές από όλη τη χώρα. Ο Υφυπουργός Γεωργίας κ. Μαλιάκας εγκαινιάζει σεμινάριο δασολόγων από όλη την Ελλάδα. Εξάλλου στον Ιμητό άρχισε με επίσημη τελετή η εφαρμογή του προγράμματος για την αναδάσωση της περιοχής της Πρωτεύουσης. Η διάδοχος Ειρήνη φυτεύει συμβολικά το πρώτο πεύκο στον Ιμητό. Και έπειτα εκπρόσωποι από όλες τις τάξεις φυτεύουν και από ένα δεντράκι, εγκαινιάζοντας μια προσπάθεια που θα μεταβάλει κάποτε την Αττική σε ελβετικό τοπίο. Αυτή η άποψη της Αθήνας από το Λυκαβητό τρέμει λιγάκι γιατί ο οπερατέρ μας είναι κάπως κουρασμένος. Τι να σου κάνει, αφού ανέβηκε εδώ πάνω με τα πόδια. Σε λίγους μήνες όμως τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Οι εργασίες για τη λειτουργία του Τελεφερίκ πλησιάζουν στο τέλος τους. Η σύραγγα είναι έτοιμη, οι γραμμές τοποθετούνται, τα μηχανήματα έχουν μπει στη θέση τους και σε λίγο ένα ωραιότατο βαγονάκι θα σας ανεβάζει ως την κορφή, άνετα και ξεκούραστα, σε 1,5 περίπου λεπτό. Και εκεί θα σας περιμένει ένα κέντρο αναψυχής με μια θαυμάσια βεράντα. Τι άλλο θέλετε? Σε ένα παμπάλαιο κτίριο στεγάζεται ως τα σήμερα η Εθνική μας Πινακοθήκη, που περιλαμβάνει τα σημαντικότερα έργα κορυφαίων Ελλήνων καλλιτεχνών. Σε λίγο, όλα αυτά τα έργα τέχνης, ένας ολόκληρος θησαυρός από ελαιογραφίες, υδατογραφίες, σχέδια, χαρακτικά, γλυπτά, θα στεγαστούν στο νέο μέγαρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Το νέο πολυόροφο κτίριο εθεμελίωσε ο Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου, ο οποίος εξήγηλε κατόπιν τα κυβερνητικά μέτρα για τις τέχνες και τα γράμματα. Σε επίσημη τελετή εγκαινιάστηκαν οι δύο τελευταίες αίθουσες του Μουσείου της Ακροπόλεως.
Ο τέος διευθυντής του μουσείου, κύριος Μιλιάδης, υπογράμμισε τα επιστημονικά, τεχνικά και αισθητικά προβλήματα που αντιμετώπισε για την επανέκθεση των έργων και έδωσε εξηγήσεις για τα διάφορα εκθέματα που κοσμούν το ολοκληρωμένο πλέον μουσείο της Ακροπόλεως. Στο μικρό αυτό δωμάτιο επιζεί η παλιά τέχνη της καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας. Ένας ειδικευμένος τεχνίτης, με γούστο, έμπνευση και υπομονή, ετοιμάζει εκπληκτικά έργα που θα αποτελέσουν εξώφυλλα βιβλίων. Χρησιμοποιεί ειδικά δέρματα και λεπτότατα φύλλα καθαρού χρυσού. Τα εργαλεία του είναι τα ίδια σχεδόν με εκείνα που είχαν οι μεγάλοι τεχνίτες της βιβλιοδεσίας πριν από 300 χρόνια. Στο Ζάπιο έγιναν τα εγγένεια εκθέσεως ρουμανικής ζωγραφικής και γλυπτικής. Εκτίθενται 100 πίνακες και 30 γλυπτά σε μπρούντζο και σε πέτρα. Τα έργα αντιπροσωπεύουν τις σύγχρονες τάσεις της ρουμανικής τέχνης. Μια άλλη έκθεση εγγενιάστηκε στην αίθουσα του Πρακτορείου Πνευματικής Συνεργασίας. Είναι μια φωτογραφική έκθεση από τις επιτεύξεις των 20 χρόνων της Βουλγαρικής Λαϊκής Δημοκρατίας. Η έκθεση αποτελεί την πρώτη εκδήλωση αναπτύξεως των καλλιτεχνικών ανταλλαγών μετά την Ελληνοβουλγαρική Συμφωνία. Με παραστατικότατες φωτογραφίες, η Βουλγαρία επιδεικνύει τα γεωργικά της προϊόντα. Σταφύλια, φράουλες, λεμόνια, α όχι τα λεμόνια ανήκουν σε άλλη έκθεση. Αυτή είναι η έκθεση ελληνικών προϊόντων στο Παρίσι. Εδώ δεν δείχνουμε απλώς, αλλά και προσφέρουμε. Η ελληνική δετσίνα εκτιμάται ιδιαιτέρως από τους Γάλλους, αλλά και οι διάφοροι μεζέδες έχουν τους θαυμαστάς τους. Ιδίως οι ελιές και τα ντολμαδάκια, αφού πολλοί περιμένουν και για δεύτερη δόση. Να και άλλη έκθεση. Αν το βρείτε τι είναι. Κρεβατοκάμαρα σε μοντέρνα πολυκατοικία. Όχι. Ξενοδοχείο. Λάθος. Απλούστατα είναι οι καμπίνες του νέου υπεροκεανίου Αυστραλής που καταπλέει στον Πειραιά. Διαγωνισμός χορού στο Κάσελ της Γερμανίας. Τι είπατε, δεσποινίδες μου και νεαροί μου, τι χορός είναι αυτός? Βάλς, αν έχετε ακούσει. Και αυτό είναι ταγκό με την αδειά σας. Λιγάκι διαφορετικό από την Bossa Nova και το Shake που χορεύετε εσείς. Συμφωνώ. Αυτό, αν τυχόν και σας ενδιαφέρει, λέγεται Πάσο Ντόμπλε. Το χορεύουν ο κύριος και η κυρία Μπέρνχολντ από το Αμβούργο, που κερδίζουν τον τίτλο του καλύτερου χορευτικού ζευγαριού της Γερμανίας. Μερικοί αθλητές πήραν την ηρωική απόφαση να ανέβουν με τα ποδήλατά τους την Πάρνηθα, λες και κάνανε περίπατο στο Φάλιρο. Βέβαια, η καλογερική είναι βαριά και σιγά σιγά οι περισσότεροι αποσύρονται. Βλέπετε, η διαδρομή δεν είναι και μικρή, 17 ολόκληρα χιλιόμετρα. Γι' αυτό και ο πρίφτης που κατορθώνει να τερματίσει πρώτος γίνεται ανάρπαστος από τους φιλάθλους. Οι εθνικές ομάδες Ελλάδος και Ουαλίας αγωνίζονται στο γήπεδο του Παναθηναϊκού για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Το παιχνίδι άρχισε με ευνηδιαστικές επιθέσεις των Ελλήνων. Το σκορ άνοιξε στο 4ο μόλις λεπτό με ένα γρήγορο και γερό σουτ του Παπαϊωάννου. Ελλάς Ουαλία 1-0. Από το 20ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, οι Ουαλοί αναλαμβάνουν μια σχετική πρωτοβουλία κινήσεων, χωρίς όμως αποτέλεσμα, χάρη στην ψυχραιμία της ελληνικής αμήνης. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ελληνική υπεροχή είναι σαφής. Η ομάδα μας πιέζει συνεχώς τους Ουαλούς και τους αναγκάζει να περιοριστούν στα καρέ τους. Και στο 6ο λεπτό, ο Παπα Εμμανουήλ με ατομική προσπάθεια επιτυγχάνει το δεύτερο γκολ.